Ο 36χρονος Έλληνας μαθηματικός Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, ο οποίος στα 27 του χρόνια έλυσε το γρίφο του ΝΑΣ και σήμερα διδάσκει ως καθηγητής της Επιστήμης των Υπολογιστών στο ΜΙΤ, τιμήθηκε με ένα από τα σημαντικότερα βραβεία στα μαθηματικά, το Rolf Neverline Prize. Το βραβείο απονέμεται κάθε 4 χρόνια σε επιστήμονες κάτω των 40 ετών που συνεισέφεραν στα μαθηματικά των υπολογιστών. Δίνεται παράλληλα με το βραβείο Fields, που θεωρείται το Νόμπελ των μαθηματικών. Η Διεθνής Μαθηματική Ένωση τίμησε με αυτό το βραβείο τον Κωνσταντίνο Δασκαλάκη, γιατί διαμόρφωσε κατανόηση για την υπολογιστική πολυπλοκότητα σε θεμελιώδη προβλήματα που έχουν σχέση με τα μαθηματικά και την οικονομία.